Να καθίσουμε λίγο να προχωρήσουμε στην επόμενη συζήτηση, που έτσι έχει και ένα πιο ωραίο ενδιαφέρον, λίγο πιο light. Δεν συζητάμε ούτε για θα συζητήσουμε βέβαια για χρηματοδοτήσεις, αλλά θέλω να πω, συζητάμε για το κρασί. Είναι ο Σεφρένη Καρδίαν και είμαστε και στην Πελοπόννησο. Να συστηθώ αρχικά, ευχαριστώ την κυρία Νικόλτσικη που μου παραχωρεί για λιγάκι την καρέκλα. Να πω ότι είμαι η Λόρα Αργυροπούλου, είμαι ειδική συνεργάτητα στο Υπουργείο Τουρισμού, στην Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και είμαι σήμερα και σε αυτό το πάνελ με ένα ακόμη ρόλο που έχω, καθώς αρθρογραφώ και για το κρασί σε ένα περιοδικό, στο Carpe Vinum Αθηναία, και έτσι έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για τον κλάδο. Βρισκόμαστε στην Πελοπόννησο. Είναι ο μεγαλύτερος αμπελώνας που έχουμε στην Ελλάδα. Αποτελεί το 30% της αμπελουρικής έκτασης στη χώρα μας. Και έχω τη χαρά να έχω σήμερα προσκεκλημένους ομιλητές στο πάνελ, έπειτα από πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας, εξαιρετικούς συνεργάτες και συναδέλφους, οι οποίοι βοηθούν και στις πολιτικές που χαράζει το Υπουργείο Τουρισμού, στην ανάπτυξη του Νοτουρισμού. Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε και το Εθνικό Συμβούλιο Ινοτουρισμού και εξαιρετικούς επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι βοηθούν με τις ενέργειές τους να αναπτυχθεί περισσότερο και να ενισχυθεί ο Ινοτουρισμός. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, πρόεδρο της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Ίνου. Είναι επίσης και εινοποιός του κτήματος Σπυρόπουλος στην Μαντινία, εδώ στην Πελοπόννησο. Την κυρία Τριανταφυλοπούλου, αντιπρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Ίνου και ιδιοκτήτρια του εινοποιού Άκραθος, στην ΚΟ. Συγγνώμη, Ακράνη, με συγχωρείτε. Την κυρία Μερόπη Παπαδοπούλου, είναι δημοσιογράφος, σύμβουλος έκδοσης περιοδικού Ινοχώς, το περιοδικό της Καθημερινής, και τον Άρη Τσέλεπο, εινοποιό, πρόεδρο της Ένωσης των Ινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου, προσφάτως νεοεκλεχθής πρόεδρος, και πολύ νέος, θα έλεγα, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Έχει το κτήμα Τσέλεπου στην Μαντινία, επίσης. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις συστάσεις, γιατί έχουμε έτσι πάρα πολλές οργανώσεις, επιτροπές κτλ. Θέλω να ξεκινήσω με την κυρία Σπυροπούλου, να μας εξηγήσει λίγο, καθώς προεδρεύει, ποια είναι η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Ίνου, ποια είναι η λειτουργία, ποιος ο σκοπός, πώς αυτό συνδράμει στην ανάπτυξη του Ινοτουρισμού και της ανάπτυξης της αμπελουργίας γενικότερα στην Ελλάδα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού για την σημερινή πρόσκληση. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη ότι και το προηγούμενο πάνελ αρκετό χρόνο και αρκετές τοποθετήσεις αναφέραν τον τουρισμό ως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα. Αυτό δείχνει ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Ίνου είναι η πρώτη διαπαγγελματική που φτιάχτηκε στην Ελλάδα, περίπου το τέλος 1997, αν δεν κάνω λάθος. Οι διαπαγγελματικές οργανώσεις είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ουσιαστικά το σημείο που συναντιούνται η παραγωγή, οι επιχειρηματίες και όλος ο κλάδος που έχει να κάνει κάθε φορά με ένα προϊόν. Δηλαδή, στη δικιά μας Εθνική Διαπαγγελματική έχουμε εκπροσωπούμε τον κλάδο από τον αμπελουργό μέχρι τον ενοποιό, από τους συνεταιρισμούς μέχρι τους ιδιώτες. Είναι ουσιαστικά δηλαδή ένα θεσμοθετημένο λόμπι του κλάδου. Στα πλαίσια λοιπόν της Εθνικής Επαγγελματικής Οργάνωσης έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας την έννοια των συνεργασιών και ως τέτοια και επειδή έχουμε καταλάβει ότι ο τουρισμός είναι ένα κομβικό σημείο της ανάπτυξης και του ελληνικού κλάδου αλλά και του τουριστικού κλάδου, έχουμε θεσμοθετήσει την Εθνική Επιτροπή Ινοτουρισμού, στην οποία προεδρεύει η αγαπητή κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, που θα σας τα πει στη συνέχεια. Άρα, ουσιαστικά, η ΕΔΟΑΟ συμμετέχει θεσμικά και πάρα πολύ δυνατά στις συζητήσεις και στην ανάπτυξη του ινοτουρισμού. Ο ινοτουρισμός είναι τουρισμός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι εκεί πέρα που συναντιέται η πρωτογενής παραγωγή, το αμπέλι, το κρασί, μαζί με το τουρισμό, είναι ένα από αυτά που λέγανε προηγούμενοι που προσθέτουμε εμπειρίες
Και εδώ πέρα έχουμε μία διπλή τύχη, με ένα διπλό μάλλον καλό που μπορούν να συμβούν. Και ο οινικός κλάδος, χρησιμοποιώντας το τουρισμό, μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αναπτύξει σε μια παράλληλη βιομηχανία που είναι ο τουρισμός και να μπορέσει να αναπτυχθεί και αυτός, αλλά και ο τουρισμός μπορεί στηριζόμενος στο εινοποιείο, στο κρασί, αλλά και σε άλλα προϊόντα της πρωτογενής παραγωγής, όπως ας πούμε το λάδι, η μπύρα, σε όλο το πρωτογενή τομέα και να προσφέρει αυτό που λέγαμε εμπειρίες. Θέλω σε αυτό το σημείο, έτσι απλά για να υπογραμμίσω κυρίως το δεύτερο, να πω ότι στις ώριμες αμπελουργικές περιοχές της Ευρώπης, όπως παραδείγματος χάρη στη Βουργουνδία, δεν είναι τυχαίο ότι μια πόλη, η Μπον, που είναι στην καρδιά της Βουργουνδίας, που είναι μια πόλη κατοίκων 25.000 περίπου κατοίκων, αν θυμάμαι καλά το 17 η καταμέτρηση, έχει κάθε χρόνο κοντά στα 3 εκατομμύρια τουρίστες, μόνο και μόνο στο πλαίσιο του εινοτουριστικού προϊόντος. Δηλαδή, να επισκεφθούν τους αμπελώνες, να επισκεφθούν τις κάβες, να κάνουν ποδήλατο μέσα στα αμπέλια, να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις εξωστρέφειας που οργανώνει ο ελληνικός κλάδος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το φεστιβάλ το Saint-Vincent-Tournant, το οποίο κάθε χρόνο οργανώνεται στο διαφορετικό χωριό της Βουργουνδίας. Και να δει έτσι η πόλη και η περιοχή της Βουργουνδίας μια πολλαπλασιαστική ανάπτυξη του χώρου. Όχι δηλαδή μόνο από το κρασί σαν κρασί, αλλά και από το τουρισμό. Και σας ξαναλέω τα μεγέθη. 25.000 κάτοικοι, κοντά στα 3 εκατομμύρια επισκέπτες. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα καταπληκτικό και βέβαια όλο το χρόνο. Πιστεύουμε ότι όσο ο εινικός κλάδος στην Ελλάδα μεγαλώνει, διεθνοποιείται, αποκτά καλύτερο όνομα. Τώρα δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γενικά στις εξαγωγές, γενικά στον κόσμο, αρχίζει να αποκτά μια διακριτική εικόνα. Έχει αρχίσει το ελληνικό κρασί να μπαίνει σοβαρά και δυνατά σε πολύ μεγάλες αγορές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μέσω αυτού και ο εινικός κλάδος θα προσφέρει στον τουριστικό προστιθέμενη αξία και όχι μόνο ο τουριστικός στον ελληνικό. Άρα λοιπόν έχετε τον ελληνικό σύνδεσμο ίνου και έχετε και την αντιπρόεδρο δίπλα, την κυρία Τριαντεφυλοπούλου, που βρίσκεται στην Επιτροπή του Εινοτουρισμού. Κυρία Τριαντεφυλοπούλου, θα γίνουμε Βουργουνδία? Θέλουμε να γίνουμε Ελλάδα. Θέλουμε να γίνουμε Αιγαίο, Νεμαία και Νάουσα. Έχουμε τόσο δυναμικές περιοχές. Σέβομαι τις περιοχές αυτές που έχουν αναπτυχθεί, αλλά νομίζω ότι θα κάνουμε και εμείς το δικό μας παρόν στο κομμάτι το εινοτουριστικό παγκόσμια, αλλά με τις δικές μας πινελιές γεωγραφικές, πολιτιστικές και ανθρώπινες. Γιατί ο εινοτουρισμός πίσω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Έτσι ξεκινάει. Mm-hmm. Λοιπόν, αν είναι να μιλήσουμε λίγο για την επιτροπή αυτή που έχουμε φτιάξει, επειδή προηγουμένως η δημοσιογράφος είπε ότι κάνουμε μια επιτροπή. Εμείς κάναμε μια επιτροπή ξέροντας τι θέλουμε. Και ξέρουμε τι θέλουμε και έχουμε αυτή τη στιγμή το ιδανικό momentum στις συνεργασίες. Δηλαδή, επειδή θα το αναφέρω έτσι και αλλιώς, θα το πω εξ αρχής, εμείς έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που θα σας εξηγήσω, γιατί είχαμε συνέργειες από το Υπουργείο Τουρισμού, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από την Περιφερειακή Ανάπτυξη, που είναι οι αναπτυξιακές, που έχουν κάνει ένα διατοπικό που δεν ξέρω. Είναι εδώ ο κύριος Μπερέτσης, η κυρία Τσιμπρή, που τους ευχαριστούμε θερμά γιατί μας έχουν δώσει μια τεράστια όθηση. Και βέβαια το Υπουργείο, καλά δεν συζητάμε ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε ανθρώπους σαν τον κύριο Φλουρί, γιατί αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Γι' αυτό έχει και σύμβουλο που αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στον εινοτουρισμό, double το score. Και η κυρία Κιάμου, που δεν σας συζητώ, είναι υπηρεσιακή στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά είναι ο άνθρωπος που μας έσπρωξε. Γιατί είμαστε σε ένα σημείο, ξέρετε, εμείς προσπαθούμε πολλά χρόνια. Εγώ είμαι και εινοπαραγωγός και είμαι και ξενοδόχος 42 χρόνια. Και πάντοτε θέλαμε να υπάρχει μέσα στο τουριστικό μας προϊόν αυτό το κάτι άλλο να προσφέρουμε. Η εμπειρία, η δυναμική εμπειρία είναι ο εινοτουρισμός. Γι' αυτό και πάνω στο σήμα του εινοτουρισμού αναπτύχθηκαν και όλοι οι άλλοι. Το μεγαλύτερο, το προϊόν με τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε τουριστικές εταιρείες όπως τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια είναι το κρασί. Και το λάδι, η αλήθεια. Αυτά πάνε μαζί. Αλλά η επιτροπή δική μας λοιπόν έχει σκοπό την ανάδειξη, την προβολή και την προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Σε συνέργεια, τους χρειαζόμαστε όλους κοντά μας, έτσι, και τους δημοσιογράφους βασικά, γιατί είναι η εξωστρέφειά μας, και τους συναδέλφους. Αυτή λοιπόν η επιτροπή λειτουργεί κάτω από την Εθνική Διεπαγγελματική. Η Εθνική Διεπαγγελματική είναι η κορυφαία θεσμική εκπροσώπηση του κρασιού και του αμπελιού. Να μην ξεχνάμε, γιατί στην ουσία το τοπίο που πουλάμε τα αμπέλι. Η αρχιτεκτονική του τοπίου βελτιώνεται με τα αμπέλια. Αν δείτε περιοχές που δεν είχαν καθόλου πριν και μετά αμπέλια, θα δείτε
τη σημαντικότητα της εικόνας. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή προσπαθεί να συντονίσει τις δράσεις, ούτως ώστε αυτό να αναδείξουμε να κάνουμε το προϊόν μέσα στον τουρισμό, να δημιουργήσουμε το δικό μας μικρό προϊόν, το οποίο θα ενισχύει. Για ποιες δράσεις μιλάμε, ας πούμε. Εξηγήστε μας λίγο τις δράσεις. Τι εννοούμε. Οι δράσεις είναι. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε την ιδέα του εινοτουρισμού σε σχέση με τις συνεργασίες και με τις τοπικές κοινωνίες. Η δράση λοιπόν που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ουσιαστικά εμείς τρέχουμε τις δύο ημέρες, την ημέρα του εινοτουρισμού και τις ανοιχτές πόρτες, που δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνουν και που σας πληροφορώ ότι κάθε χρόνο έχουν και περισσότερη αναγνωρισιμότητα και θα σας εξηγήσω και παρακάτω γιατί το έχουμε κάνει αυτό, γιατί μπορέσαμε και συνδέσαμε τον τουρισμό με την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση. Γιατί λέμε για την πρωτογενή τομέα και ξεχνάμε λίγο τη μεταποίηση. Το κρασί είναι η μεταποίηση. Οπότε εμείς προσπαθούμε να εμπεδώσουν και οι ίδιοι οι εινοποιοί γιατί πρέπει να έχουν το σήμα. Το σήμα βέβαια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ καλά, ξέρει η κυρία Κιάμου. Από το Υφυπουργείο, όταν έγινε το Υφυπουργείο με κατεύθυνση στο θεματικό τουρισμό, με το ερωτηματολόγιο που έκανε το Υπουργείο, από τα 75 πήγαμε στα 110 σήματα. Τον 12. Και πρέπει να ξέρουμε και κάτι άλλο, γιατί καμιά φορά ακούω για όγκο εινοποιών. Εμείς έχουμε με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 1255 εινοποία. 1255 είναι η τελευταία που έβγαλε ο. το θέμα είναι ότι αυτά τα εινοποία δυνάμει. Δεν είναι όλα να γίνουν επισκέψιμοι τόποι. Εμείς κάνουμε βιομηχανίες, κρασί πουλάμε. Για να γίνουμε τουρισμός θέλουμε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Και να καταλάβουμε ότι έχουμε υπηρεσία. Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Δεν είναι πρέπει να αλλάξει λίγο καπέλο. Πρέπει να βάλει το καπέλο του τουρισμού αυτός που κάνει το κρασί. Οπότε το κομμάτι του. Για να σας δώσω ένα στίγμα, πόσα ενδυνάμει είναι οποία μπορούν, που δεν είναι πάνω από 300, όπως λέει και η μελέτη του Υπουργείου που έκαναν η κυρία Κιάμου. Εμείς στα 1255 πάνω από 100 τόνους βγάζει το 20%. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τα άλλα είναι μικρά εινοπία τα οποία θα σταθούν, θα βελτιώσουν την εικόνα. Θα πάει ο τουρίστας στα μικρά εινοπία, στα νησιά, σε μικρές περιοχές. Γιατί και ο εινοτουρισμός, όπως και ο τουρισμός, δεν είναι οριζόντιος. Το είπε πολύ καλά και ο κύριος Σίγλης. Έχουμε διαφορές. Εμείς το εινοτουριστικό προφίλ στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στην Κεφαλονιά, επίσης έχει βελτιωθεί και στην Εμαία και στις περιοχές που έχουν δυναμική, έχει βελτιωθεί πολύ και βελτιώνεται κάθε χρόνο. Καταγεγραμμένα στοιχεία δεν έχουμε. Εκτός από αυτά που λαμβάνουμε εμείς σαν Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι θα γίνει τώρα ένα παρατηρητήριο και αυτό θα μας βοηθήσει. Ακριβώς. Γιατί και πώς θα το κάνουμε το παρατηρητήριο σε σχέση με το διατοπικό, το οποίο θα το αναλύσουμε στην επόμενη τοποθέτηση. Ναι. Θα προσπεράσω λίγο την κυρία Παπαδοπούλη και θέλω να πάω στον κύριο Τσέλεπο, πάλι για να μιλήσουμε για τη δραστηριότητα που κάνουν οι οργανώσεις. Δηλαδή, πώς εσείς οι αμπελουργοί, οι οποίοι οργανώνεστε τοπικά, χωρικά, περιφερειακά, για να προωθήσετε το κρασί σας και τον προορισμό σας. Είπαμε ότι προεδρεύετε στην Ένωση Αμπελουργών Πελοποννήσου. Είδα λίγο, έψαξα λίγο την Ένωση και είδα τη δραστηριότητα και τι δράσεις επικοινωνίας κάνετε. Πώς βοηθάει μια ένωση τον προορισμό να αναπτυχθεί τουριστικά? Υπάρχουν δράσεις επικοινωνίας που κάνατε? Υπάρχει μια εκπαίδευση που κάνατε στους συνοποιούς σας? Πείτε μας λίγο για τη λειτουργία της Ένωσης. Ναι, καλησπέρα και από μένα καταρχάς. Η ΕΝΟΑΠ είναι η πιο πολυπληθής περιφερειακή οργάνωση του κρασιού. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 65 μέλη και πάνω από 18 εινοποία με επισκέψιμο σήμα. Ουσιαστικά λειτουργούμε σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των παραγωγών σε ιδιωτικό επίπεδο αλλά και κάποιων οργανώσεων που γίνονται πλέον σε επίπεδο ζώνης, όπως είναι η Γιαλία, η Μαντινία, η Νεμαία, με τους εθνικούς θεσμικούς οργανισμούς, όπως είναι ο ΣΕΟ και η ΕΔΟΑΟ, και με τους κρατικούς φορείς. Οι δράσεις μας δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στο κομμάτι του εινοτουρισμού, γιατί κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα να καταλάβουν όλοι είναι, και θέλω να μιλήσω περισσότερο σαν ιδιώτης παραγωγός, σαν εινοπαραγωγός, ότι θέλω να πω ότι τα περισσότερα εινοπία στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά οικογενειακές επιχειρήσεις σε μεγάλο ποσοστό. Επομένως, είναι άνθρωποι που έχουν να κάνουν παράλληλα με την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τις πωλήσεις, και το κομμάτι του εινοτουρισμού είναι ένας πυλώνας που γίνεται βασικός, αλλά δεν είναι ο μόνος. Επομένως, η ΕΝΟΑΠ συμμετέχει σε δράσεις εξωστρέφειας, όπως είναι εκθέσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει αυτή η άμεση επαφή των καταναλωτών με τους παραγωγούς. Πολύ σημαντική δράση, επίσης, είναι τα ταξίδια που διοργανώνουμε με δημοσιογράφους,
με ανθρώπους που είναι επιδραστικοί στο κρασί, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πρόσφατα οργανώσαμε σαν ΕΝΟΑΠ ένα μεγάλο ταξίδι με τους Master of Wine. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά θα επικοινωνήσουν το μήνυμά μας και θα προωθήσουν τον τουρισμό σαν ένα βασικό κομμάτι της ανάπτυξής μας. Και είναι και πολύ σημαντική η Πελοπόννησος, γιατί το 90% των ποικιλιών που καλλιεργούνται είναι ελληνικές ποικιλίες. Δηλαδή, όταν θέλουμε αυτό που λέμε το ελληνικό τουριστικό προϊόν, η Πελοπόννησος, όταν θέλουμε να προωθήσουμε γενικά την Ελλάδα, είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό brand, θα χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο πάλι, ώστε να προσελκύσουμε κόσμο και να κάνουμε γνωστή τις καλλιέργειές μας. Και επειδή μιλάμε και για την διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όλες αυτές οι ποικιλίες που συνδέονται με την αρχαιότητα. Θα περάσω λίγο στην κυρία Μερόπη Παπαδοπούλου, γιατί έτσι μιλάμε για επικοινωνία. Να πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στον Νοχό, στην Καθημερινή και έχει και... Πάρα πολλά χρόνια, τώρα έφτιαξα τον Νοχό, 20 χρόνια. Ακριβώς. Ήτανε... μαμά του. Είναι ο Νοχός της Καθημερινής και για όσους από εμάς ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στο κρασί και να αρχίσουμε να διαβάζουμε για το κρασί, πάντα ο Νοχός είναι ένας σύμβουλος για εμάς. Και τώρα, ας πούμε, θα μιλήσω και από προσωπική εμπειρία, περιμένω το κάπα της Καθημερινής να πάω στις τελευταίες σελίδες της Μερόπης για να δω τι νέο υπάρχει και τι υπάρχει. Τι γίνεται εκεί έξω. Και άμα το... έχω κοινό σαν και σε ένα λόγο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Και πραγματικά, γιατί ωραία όλα αυτά και μπράβο και με την εξαιρετική παραγωγή που έχουν οι υνοπαραγωγοί στην Ελλάδα, αλλά το κομμάτι της επικοινωνίας, της προώθησης και το να δείξουμε τελικά τη δουλειά κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Παπαδοπούλου, γιατί λέμε για επισκέψιμα εινοπία, ωστόσο είναι το σήμα θεσμοθετήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Κιάμου, από το Τμήμα Πιστοποίησεων του Υπουργείου Τουρισμού, το 2014. Σωστά. Είδα λίγο τα στοιχεία. Εδώ στον Αμπελό, να Πελοποννήσω, έχουμε 18 επισκέψιμα εινοπία. 12 στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και 18 στην Πελοπόννησο. Και συνολικά 112. Και όπως είπατε πριν, έχουμε 1.200 εινοπία. Ναι, δεν είναι όλα επισκέψιμα, αλλά... Ούτε πρέπει να γίνουν. Αλλά ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Όπου υπάρχει εινοπίο, πρέπει να το επισκεπτόμαστε. Αγάπη μου, στον Μπορντό, τα Premier Grand Cru δεν είναι επισκέψιμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάει κάποιος στον Μπορντό και δεν είναι νοικός προορισμός στον Μπορντό. Δεν θα σταθούμε στα επισκέψιμα εινοπία. Για να το φεδρύνουμε και λίγο, σαν μια ανάπαυλα, λένε ότι η πολιτική είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να την αφήνει στους πολιτικούς. Εγώ θα έλεγα ο εινοτουρισμός είναι πολύ μεγάλο πράγμα για να το επιφορτίζουμε όλο στα εινοπία και στους εινοπιούς. Δεν αρκούν τα επισκέψιμα εινοπία για να πούμε ότι έχουμε εινοτουρισμό στον τόπο μας. Ακούστηκε πολλές φορές εδώ συνέργειες, τοπικές κοινωνίες. Ναι, αυτό είναι το κλειδί. Είναι συνέργειες και είναι η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και για να έρθουμε και στο θέμα αυτού, τη συζήτηση αυτού του πάνελ, ο εινοτουρισμός είναι βασικός μοχλός που θα βοηθήσει την ανάπτυξη μικρών περιφερειών. Γιατί στον εινοτουρισμό συμμετέχει όλη η χορέκα, εκτός από το κρασί φυσικά, όλα τα μαγαζιά που θα μπορούν ακόμα και να δημιουργηθούν με ένα τουριστικό προϊόν που να ακουμπάει και να ξεκινάει από το κρασί και βέβαια να βγει το κρασί από τα εινοπία. Πιστέψτε με, ακόμα και εγώ που είμαι τόσα χρόνια και έχω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την παραγωγή του κρασιού τώρα πια, ψιλοβαριέμαι άμα ακούω συνέχεια τις δεξαμενές και τα βαρέλια μέσα στο εινοπίο και τόσο το pH και τόσο η οξύτητα. Okay, στο ποτήρι να φτάσουμε. Λοιπόν, το κρασί πρέπει να βγει από το εινοπίο και να σου τραβάει το μανίκι στο χώρο που βρίσκεσαι παντού. Δηλαδή, περπατάς στη Γαλλική Ριβιέρα προς την Προβυγγία και είναι οι σαμπανιέρες με τα ροζέ κρασιά που λες τώρα θα πιω εδώ, θα πιω εκεί, θα πιω παραπέρα. Αυτό είναι να σε τραβάει. Στην Καλιφόρνια, tasting points, tasting rooms. Δεν ανάγκη να πας στο εινοπείο εκεί. Έχει tasting points στα σταυροδρόμια των δρόμων. Ωραία, με τα κουρτινάκια τους, με τα λουλουδάκια τους. Είναι όλα τα κρασιά εκεί. Για μένα αυτός είναι ο εινοτουρισμός. Δεν μπορούν οι εινοποιοί να πάρουν στην πλάτη τους το βάρος του εινοτουρισμού. Μπορούν όμως να πάρουν το βάρος των συνεργασιών. Γιατί οι εινοποιοί είναι στην πλειοψηφία τους καλλιεργημένα άτομα,
είναι πολυδιάστατοι επιχειρηματίες. Ξεκινάνε από αγρότες και φτάνουν σε πολιτές και επικοινωνιολόγους και όλα. Μα τι είμαστε, που έλεγε και ο φίλος μου Βαγγέλης ο Γιώργος Βασιλείου. Γεωργοί, έμποροι, επιστήμονες. Είναι λίγο απ' όλα οι νοποιοί. Άρα μπορούν να πάρουν στην πλάτη τους αυτό το ρόλο, ώστε να κινητοποιήσουν τους τοπικούς. Εστιατόρια, καφενεία. Είναι δυνατόν να βρίσκεσαι σε μέ... Και χτες έφαγα κάπου εδώ. Για να μην υπάρχει κρασί. Να μην υπάρχει κρασί. Όχι, όχι. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν φταίει ο ένας. Γιατί δεν θα το βρίσκα κι αλλού η Ρώμη. Και το ξέρεις. Είναι κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν το βρίσκουμε, το χειροκροτούμε. Εγώ το γράφω όταν βρίσκω λίστες κρασιών σε απρόβλεπτα μέρη. Δεν μιλάω για τα μεγάλα εστιατόρια. Κινητοποιήστε λοιπόν. Να, εδώ τώρα οι φίλοι μας, ο Άρης και η Ντίνα, ξεκινήσανε στη Μαντινία μια φοβερή προσπάθεια, πέρα από τα ΣΕΝΟΑΠ και ΣΕΟ και διαπαγγελματικές, τους Μαντίνιανς. Mm-hmm. Πολύ τοπικό. Οι οποίοι τι είναι? Μια ομάδα των ειδοποιών της Μαντινίας. Ο σύνδεσμος. Λοιπόν, βάλτε πρώτο σας μέλημα. Πηγαίνετε, έχετε μια απίστευτα όμορφη περιοχή. Η Μαντινία είναι θεϊκή. Έχει αρχαιότητες, τον αρχαίο Ερχομενό. Ποιος τον ξέρει, κανείς δεν πάει στο θέατρο του Ερχομενού. Το υπέροχο μουσείο της Στεγέας, ένα υπερσύγχρονο μουσείο. Γαστρονομία. Στηριχτείτε και ξεκινήστε. Βάλτε πρώτο μέλημα τον εινοτουρισμό στη Μαντινία. Αυτοί μπορούν να το κάνουν. Άρα... Και εγώ βάζω το. Δίνω. Θέλω να βάλω τους εινοποιούς σε αυτό, αλλά όχι με το να φτιάξουν το εινοποιείο τους. Όχι μόνο. Απλά. Ωραία. Όχι μόνο. Και μετά δεν είναι ανάγκη όλα τα εινοποιεία που σήμερα να επισκέπτουν. Καταρχήν, μπορεί να μην επισκέψουν το εινοποιείο, να είναι επισκέψει πολύ ωραία οι αμπελώνες. Που έχει και ομορφιά. Δηλαδή, αν είναι βαρετή η δεξαμενή, ο αμπελώνας είναι ωραίος όμως. Και είναι ανάτο, εδώ είναι η μάνα του αμπελιού, η αμπελιά. Μεγαλώνει τα κλαράκια της. Είναι όμορφο πράγμα. Είτε περπατώντας το, είτε με ποδήλατα, είτε όπως έλεγε πριν η Ντίνα στην Bonn. Ξέρεις πόσο δρόμο έχουμε να φτάσουμε να γίνει νεμαία Bonn? Ναι, αλλά εγώ το... πόσα χρόνια έκανε η Bonn να γίνει Bonn? Ευρώπη μου, εγώ το είπα πιο πολύ για να δείξω ότι πώς δεν μπορεί... Δεν έχει σημασία, αλλά εμείς είμαστε τώρα, εμείς έχουμε κληρονομήσει αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Ναι, αλλά επειδή τώρα έχουμε την Εθνική Επιτροπή Ενοτουρισμού και δίνω λίγο το... Μόνο αυτό, έχει δίκιο η... Ενώ θέλω να πω ότι... Παραδείγματα έχουμε. Επειδή έχουμε και αυτό το όργανο πλέον από τον θεσμικό εκπρόσωπο της ελληνικής απελουργίας. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα βήματα, αν μπορούμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά και πώς θα τα υλοποιήσουμε? Σε εσάς. Καταρχάς, λίγο να πούμε ότι εμείς δεν παίρνουμε όλο το βάρος, εμείς όμως βάζουμε τη βάση. Αυτό είναι. Και οι συνέργειες δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα υπουργεία, γιατί δεν φτάσαμε στα επόμενα. Εγώ δεν είπα για υπουργεία, εγώ μίλησα μόνο για τοπικές κοινωνίες. Εγώ, η τοπική κοινωνία είναι βασικό. Λείπει η τοπική κοινωνία από εδώ. Σε μια περιοχή που έχει κάνει τα εινοξένια. Και τα εινοξένια γίνανε γιατί η Ρο και η Λαμπροπούλου και ο Ρούβαλης μπορούσαν και τα κάνανε. Και δεν υπάρχει εδώ η τοπική κοινωνία. Καταρχάς, δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση που την αφορά άμεσα. Το κομμάτι του πώς φτιάχνουμε τον τουρισμό, δεν ξέρω ποιος είναι επιτοπικό. Εδώ ο κύριος Περιφερειάρχης. Λοιπόν, αλλά όπως η περιφέρεια έχει πολλούς αυτοδιοικητικούς. Έτσι, θα περίμενα λοιπόν τουλάχιστον η αυτοδιοικητική της περιφέρειας να είναι εδώ, γιατί είναι και μια περιφέρεια που είναι ιδιαίτερο. Είναι σύνηθες αυτό το μέρη που να συμμετέχουμε. Ναι, αλλά είναι σύνηθες, γι' αυτό είμαστε στο σημειωτών. Πρέπει να πάμε στο παρακάτω. Δεν γίνεται να είμαστε στο σημειωτών πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έχω την τύχη να είμαι και ξενοδόχος και να ασχολούμαι με τον τουρισμό και να είμαι και παραγωγός και βλέπω τη δυναμική που υπάρχει. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να πάμε. Νομίζω όμως ότι τώρα έχει φτάσει. Όριμοι είμαστε όλοι να πάμε στο επόμενο βήμα. Και εμείς χρειάστηκε ένας χρόνος να δούμε και να αναγνωρίσουμε τα θέματα πώς. Άρα, λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο πω, βήμα? Αυτή τη στιγμή θα σας πω τι γίνεται. Και θα μου δώσετε. Θα κλέψω λίγο χρόνο από την Ντίνα, γιατί αυτό το κομμάτι το δουλεύω 8 χρόνια. Ξυπνάω και κοιμάμαι και ασχολούμαι με αυτό. Λοιπόν, έχουμε τρεις συντελεστές που πρέπει να μας βοηθήσουν. Έτσι. Έχουμε το Υπουργείο Τουρισμού, εντάξει, που έχει το πόρταλ έτοιμο. Γιατί επειδή κάναμε και αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ενοτουρισμού, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και το κάνατε, γιατί ήταν η εισήγηση της Επιτροπής. Ελπίζουμε να μπορέσει να λειτουργήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως το κομμάτι που υπάρχει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή θα σας πω τρία πράγματα. Υπουργείο Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακές. Αφήνω στο τέλος, έχω ιδιαίτερη δυναμία. Το Υπουργείο λοιπόν Τουρισμού αυτή τη στιγμή έχει ένα πόρταλ έτοιμο με τα επισκέψιμα εινοποιεία, που είναι ένα σημείο αναφοράς. Έχει κάνει ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο βασιστήκαμε για να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα και κυρία Κιάμου, καλό θα ήταν να κάνουμε μια επικαιροποίηση και εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Έχει
το κομμάτι της εξωστρέφειας με τον ΕΟ, το έχουμε βάλει στοίχημα με τον κύριο Φραγκάκη, που δεν είχαμε την τύχη να το δούμε εδώ, στο Βερολίνο να πάμε, όχι σαν κρασί, σαν ελληνικός τουρισμός. Δηλαδή, να μπούμε στο πλαίσιο, διότι εμείς η εικόνα ποια είναι, ότι εμείς έχουμε τα μπέλη μας και το κρασί. Τα έχουμε φτιάξει. Το επόμενο βήμα, έχουμε κάνει τις συνέργειες. Σε αυτή την επιτροπή, πρέπει να σας πω, γιατί είναι κακό που δεν το είπα, είναι ο ΣΕΟ που είναι οι ιδιώτες, είναι και ο ΣΟΕ που είναι οι συνεταιρισμοί, είναι η ΔΟΟ που είναι το κεντρικό μας και μετά είναι. Επειδή μιλήσαμε και με το Υπουργείο για δικτύωση. Ποιο προϊόν έχει τέτοια δικτύωση? Έχουμε 7 περιφερειακές. Αιγαίο, Πελοπόννησο, δηλαδή εμείς όλη την υποδομή την έχουμε φτιάξει. Ξέρουμε τι θέλουμε και τα πήγαμε στα Υπουργεία και ευτυχώς νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακούνε πώς θα κάνουμε το επόμενο βήμα και θα το κάνουμε. Αυτά όσον αφορά το. Α, και το τελευταίο, επειδή έχω την κυρία Κιάμ εδώ και είναι η πιστοποίηση. Ό,τι θέλεις να βγάλεις σε κάρτα στην κυρία Κιάμ, πας. Υπάρχει το εξής. Επειδή εμείς έχουμε κάνει μια συνέργεια που θα σας εξηγήσω με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, θέλουμε το εξής. Επειδή αναφέρθηκε το ελληνικό πρωινό. Κάπως δεν το τιμήσαμε. Το ελληνικό πρωινό είναι η πρώτη προσπάθεια να μπουν προϊόντα στα ξενοδοχεία. Και τα ξενοδοχεία, μην ξεχνάμε ότι έχουν τον όγκο του τουρισμού που έρχεται και τον διαθέτει. Και έχει τη δυναμική. Έχουν αυξηθεί, υπάρχουν περιοχές. Στην ΚΟ, ας πούμε, έχει αυξηθεί τα τελευταία 6 χρόνια η παραγωγή σε προκυφικά και φρέσκα φρούτα 60% και την καταναλώνουν μέχρι τον Οκτώβριο. Πού έχετε δει εσείς προϊόντα αγροτικά να πουλούνται με καλές τιμές και να παίρνουν και τα χρήματα cash? Εντάξει, οπότε εκείνο που έχουμε ζητήσει και το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Βασιλικό είναι να μπορέσουμε ανάλογα με το πρωινό που παίρνει αστεροποίηση να κάνουμε, το συζητήσαμε στο Μνημόσιο της Εργασίας, να κάνουμε μία κάρτα κρασιού που επίσης να μπαίνει στην αστεροποίηση βάσει των κρασιών των ελληνικών που θα χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία. Αυτό θα είναι μια τεράστια όθηση στο κρασί στα ξενοδοχεία. Και πρέπει να σας πω ότι το ΙΤΕΠ έκανε μια μελέτη για τα τοπικά προϊόντα. Το ΙΤΕΠ είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ευρώ και Προβλέψεων. Έχω την τύχη να έχω την πρόεδρο έπαρχο τώρα, που κάνανε μια μελέτη για τα προϊόντα, πόσο προσέγγιση έχουν. Τα ξενοδοχεία είναι αυτά που έχουν περισσότερη απορροφητικότητα σε προϊόντα σε σχέση με τα εμπορικά και τα εστιατόρια. Οπότε αυτό ήταν το Υπουργείο Τουρισμού. Τώρα πάμε στο Υπουργείο. Έχετε ένα λεπτό. Καταρχάς πρέπει να τιμήσουμε το ΞΕΕ και να πούμε ότι έχουμε ένα μνημόσιο συνεργασίας που κάνουν δράσεις με το ΞΕΕ, εκπαιδεύουμε προσωπικό, κάνουμε χαρτοφυλάκιο και κάθε ένωση, έχουμε και με την Box και με το ΞΕΕ, οπότε κάθε ένωση μπορεί και προβάλλει και προωθεί το κομμάτι των. Δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συνεργαστεί με τις τοπικές ενώσεις των ξενοδόχων, γιατί ουσιαστικά είναι οι φορείς που μπορούν να μας κάνουν γνωστούς. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο μπορεί εύκολα σε ανοιχτές πόρτες να προβάλλει. Έχουν τα screens εκεί, έτσι κύριε Τσίχλη, που μπορούμε να βάζουμε και να προωθούμε τα προϊόντα μας. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει όμως βρεμέρι. Γίνεται. Γίνεται, μα δεν γίνεται. Θες να πάμε να σου δείξω που γίνεται? Γιατί να πάμε, είναι δύσκολο να το ξέρεις. Θέλω να πάμε. Λοιπόν, θα πάμε. Αυτά, γιατί εγώ λέω έχεις δίκιο. Γίνεται. Έχεις δίκιο. Θα κάνουμε έχουμε, ένα workshop. Έχουμε πρόβλημα λίγο στην επικοινωνία. Δουλεύουμε πολύ και δεν επικοινωνούμε. Αυτό είναι πραγματικό. Αλλά μόνο ένα τελευταίο. Το Υπουργείο, λοιπόν, γιατί το αφήσαμε εμείς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Έχει κάνει ένα διατοπικό, δηλαδή έχουν βάλει. Ο κύριος Μπερέτζος και η κυρία Τσίχλη και η κυρία Λαμπροπούλη μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτά. Έχουν βάλει χρήματα, 22 αναπτυξιακές από όλη την Ελλάδα, οι οποίες αναπτυξιακές είναι τοπική ανάπτυξη. Αυτές κάνουν τοπική ανάπτυξη. Το leader, για να προωθήσουμε και να προβάλλουμε τον ελληνικό τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μια generic δράση και μπορούμε να κάνουμε και κατά τόπους. Αυτό θα έχει μεγάλη όθηση, γιατί είναι και χρηματοδοτικό εργαλείο. Γιατί το leader χρηματοδοτεί τα ηνοπία. Τα ηνοπία λοιπόν θα χρηματοδοτούνται για την ηνοτουριστική του δραστηριότητα εφόσον έχουν σήμα. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει να μπαίνει μια δικλίδα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα και σε κρατικό επίπεδο. Και ουσιαστικά είναι ο χρόνος που δανείστηκε η κυρία Τρεντεφυλοπούλη, γιατί αυτό ήταν και το ερώτημά μου, το πώς το κράτος. Εγώ δεν θα απαντήσω στο ερώτημά σας, θα απάντησε η Μέρη και είναι και ακριβώς η καλύτερη για μένα. Εγώ θέλω να πω, χτίζοντας πάνω σε αυτό που είπε και η κυρία Παπαδοπούλου, η Μερόπη, όταν φιλοξενήσαμε στην Πελοπόννησο τους 22 Master of Wines από όλο τον κόσμο, που ήταν μια πολύ επιτυχημένη δράση της ΕΝΟΑΠ, στο τέλος, τελευταία μέρα, κάναμε έναν απολογισμό. Και ζητήσαμε να μας πούνε κάποια πράγματα σχετικά με το πώς είχαμε οργανώσει όλο αυτό το ταξίδι και τι έχουν να μας πούν. Ήταν πολύ βασικό αυτό που είπε και η κυρία Παδοπούλου, ότι δεν μπορούμε να δούμε άλλο εμφιαλωτικές μηχανές. Δεν μας ενδιαφέρουν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βγει ότι ο εινοτουρισμός δεν είναι να πηγαίνεις στα εινοπία και να βλέπεις εξάμηνες και εμφιαλωτικές μηχανές. Θα τα δεις και αυτά σε ένα κομμάτι. Το βασικό εινοτουριστικό κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, είναι ο αμπελώνας.
Είναι η φιλοσοφία, ο πολιτισμός και όλα αυτά τα οποία εκραίουν από τον Αμπελώνα. Και γι' αυτό και με τη βοήθεια του κυρίου Μπερέτσου, που δεν μπορώ, που τον έχω απέναντι, που φτιάξαμε τους Μαντίνια στη Μαντινία. Ο τρόπος όλος που έχουμε στήσει με τους Μαντίνιας είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πρώτη δράση που κάναμε, που καλέσαμε την Ελληνική Ένωση Νοχών, ήρθαν και επισκεφθήκαν και ανακοινώσαμε την δράση των Μαντίνιας, ήταν ότι δεν τους πήγαμε σε κανένα ενοπείο, τους πήγαμε μόνο σε αμπελώνες. Μόνο σε αμπέλια. Παρόλο που έχουμε 3-4 ενοπεία, 3 ενοπεία, 2 στην περιοχή που έχουν το σήμα. Και τους πήγαμε μόνο στα αμπέλια, γιατί θεωρούμε και το έχουμε καταλάβει και εμείς η νέα γενιά ενοποιών, ότι εκεί είναι η ουσία, δεν είναι να δείξουμε δεξαμενές, δεν είναι να δείξουμε... τον προορισμό. Ακριβώς, είναι να δουν τον προορισμό, να δουν τα εστιατόρια, να δουν τα μπέλια, να δουν το όλο πολιτιστικό κομμάτι της περιοχής. Ναι, και τα εστιατόρια. Και τα εστιατόρια μέσα σε αυτό. Τρόποι δοκιμής. Μέσα σε αυτό. Αν και αν δεν είναι εστιατόριο. Wine bars, με κάποιο τρόπο, wine taverns. Ναι. Άρα, αυτό κυρία Παπαδοπούλου, επειδή είπαμε για όλα αυτά που γίνονται σε κρατικό επίπεδο και σε θεσμικό επίπεδο, είναι οι προορισμοί έτοιμοι να τα διαχειριστούν όλα αυτά, είναι οι προορισμοί έτοιμοι να δεχτούν οι νόφιλους, να γευματίσουν, να κοιμηθούν. Οι προορισμοί εννοούμε η Νεμαία, η Νάουσα, αυτό εννοείς προορισμό. Γιατί για παράδειγμα, όχι, όταν η Νεμαία δεν είναι καθόλου έτοιμη να δεχτεί. Ακριβώς. Ακόμα και αν είναι ισχυρός από λειτουργική. Ακόμα και η Σαντορίνη που λένε ότι η Σαντορίνη δεν έχει νοτουρισμό. Η Σαντορίνη πουλάει το κρασί σαν αξιοθέατο. Ηλιοβασίλεμα στην Ία, βόλτα στην Καλντέρα, πηγαίνει στο ακροτήρι, πας και σε ένα ενοπείο. Αυτό καλό είναι, αλλά δεν είναι ο τουρισμός. Όχι, δεν έτσι, είναι αξιοθέατο εκεί το κρασί. Δεν είμαστε, όχι, δεν είναι έτοιμοι, γιατί δεν είναι έτοιμες οι τοπικές κοινωνίες. Και αν οι τοπικές κοινωνίες περιμένουν από τον πατερούλη κράτος, που είπε πλήν ο κύριος Φλουρίζα, τα κάνει όλα, κάνουν μεγάλο λάθος. Όχι γιατί είναι ανίκανο το κράτος, γιατί δεν είναι δουλειά του. Δεν είναι δυνατόν να τρέξει σε κάθε χωριό, σε κάθε μικρή πόλη και να τους φέρνει σε επαφή. Αυτό είναι δουλειά των... Γι' αυτό είπα ότι είναι δουλειά των ενοπιών. Ή και άλλων ανθρώπων που έχουν ένα ανοιχτό μυαλό και μια σκέψη να μπορέσουν να το οργανώσουν αυτό το πράγμα. Και το κράτος όμως... Για μένα είναι και λίγο ένας φαύλος κύκλος σε κάποιους προορισμούς, όπως είναι η Πελοπόννησος γενικότερα, όταν δεν έχεις ροές κόσμου μεγάλες, όπως μπορεί να έχεις στις Κυκλάδες. Για να επενδύσει μια οικογενειακή επιχείρηση στο κομμάτι του ενοτουρισμού, πρέπει να έχει την κουλτούρα, να ξέρει ότι θα είναι μια επένδυση που δεν θα δει άμεσο αποτέλεσμα σε 5-10 χρόνια ή μπορεί να, το αποτέλεσμα που να υπάρχει να μην είναι απτό οικονομικά. Επομένως, πρέπει από τη μία πλευρά να καλλιεργηθούν οι συνειδήσεις για τα πλεονεκτήματα που δίνει στο ενοπείο το κομμάτι του ενοτουρισμού, φέρνουμε ανθρώπους στο κρασί που δημιουργούν brand loyalty και με το κρασί γενικά, αλλά και με συγκεκριμένα ενοπία. Και να βάλω ένα σχόλιο σε αυτό, γιατί έχουμε 4 λεπτά και ήθελα και την δική σου τοποθέτηση γι' αυτό. Επειδή είπες για νέους ανθρώπους στο κρασί και επειδή είσαι εκπροσωπής και τη νέα γενιά του κρασιού, βλέπουμε πάρα πολλούς νέους συνόφιλους. Βλέπουμε μια στροφή του κόσμου να αφήνει τα σκληρά ποτά και να πηγαίνει στο κρασί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ρεύμα προς το κρασί. Και θέλω να μου πεις και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί βλέπουμε είναι οι ανοιχτές πόρτες, είναι οι μεγάλες μέρες της... η μέρα του τουρισμού, εδώ στην ΕΜΕΑ που κάνουν αντίστοιχες δράσεις και βλέπουμε πάρα πολύ νέο κόσμο να φτάνει στα ενοπεία. Ακόμα και νέα αμπελουργία, όπως είναι και ο γιος της κυρίας Παπαδοπούλου. Ακριβώς, και φτιάχνει εξαιρετικό κρασί. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Το σημαντικό είναι να φέρουμε τους νέους ανθρώπους στο κρασί, να, σε πρώτο επίπεδο να τους κάνουμε να κατανοήσουν ότι το κρασί δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβούνται. Γενικά στον κόσμο υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις. Αν κάποιος δεν ξέρει πολλά πράγματα για το κρασί, ίσως υπάρχει μια ντροπή, μια διστακτικότητα να πάει να επισκεφτεί ένα ενοπείο. Και γι' αυτό όσοι επισκέπτονται ένα ενοπείο, ξεφεύγουν από αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, εγώ από προσωπική μου εμπειρία έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν καμία ιδέα με το κρασί από μια πρώτη εμπειρία σε ένα ενοπείο, όταν τους κάνεις να μην νιώθουν άσχημα αν δεν ξέρουν κάτι, να το αγαπήσουν, πώς αυτό σε βάθος χρόνου θα δημιουργήσει πιστούς καταναλωτές. Και πρεσβευτές. Αλλά σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπαν και όλοι εδώ, οι συνέργειες. Δηλαδή, το έχω δει και από τη Μαντινία που δεν είναι ένας προορισμός, δεν αρκεί το ένα ενοπείο.
όσο τέλειο και αν είναι το ενοπείο μου, όσο εξαιρετική εμπειρία και να προσφέρω, πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορέσει να. Άλλα experiences τα οποία θα μπορέσει να ζήσει ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει, όπως είναι η γαστρονομία, οι αρχαιολογικοί χώροι και αθλητικές δραστηριότητες, πεζοπορίες. Άρα μπορούμε, κυρία Τριανταφυλοπούλου, να πούμε ότι μετά τους Mandinians μπορείτε ως Επιτροπή Ενοτουρισμού να κάνετε και τους Νεμένιανς και τους... Όχι, δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Μόνο άμα το κάνουν μόνοι τους συντόπιοι. Άμα αρχίσουμε να τα κάνουν οι επιτροπές, άρα χάσαμε το παιχνίδι. Δεν είπαμε για επιτροπή, φαντάζομαι ότι είπατε για μένα, ας πούμε, για το Αιγαίο, γιατί εγώ είμαι και πάντα στον οποίο του Αιγαίου. Οπότε, ωραία, άρα... έτσι κι αλλιώς το κρασί. Οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν περιμένουν από κανένα. Και οι προσπάθειες που λέμε ότι. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι δεν απαγορεύεται σε ένα ενοπείο που δεν έχει σήμα, αν του χτυπήσει την πόρτα, να μην τον αφήσει απ' έξω. Ναι. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν το σήμα απλώς, δημιουργεί ένα προϊόν. Αυτό είναι στην πρακτική. Για να μπορέσει να πας και να πεις ότι θα πάω στο εξωτερικό και θα κάνω μια προβολή του ενοτουρισμού και θα ξέρουν ότι εκεί υπάρχει αυτό. Γιατί δεν είναι. Εμείς πουλάμε μέσα στα ενοπεία και πολιτισμό. Πουλάμε και τοπικά προϊόντα. Όλοι κάνουμε γευστικές δοκιμές με προϊόντα της περιοχής. Αυτό είναι ένα σημείο αναφοράς. Ακριβώς. Και γι' αυτό και το σχόλιο της συγκεκριμένου πάνελ ήταν και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βέβαια, αυτό είναι βασικά. Είναι μια ολιστική εμπειρία, όπως ανέφερε πριν και ο. Είναι πολιτισμός. Και να σας πω εγώ, θα γυρίσω στον χαρακτηρισμό που χρησιμοποιώ πολλές φορές ότι δεν είναι οριζόντιο, γιατί ούτε ο ελληνικός τουρισμός είναι οριζόντιος, άλλο είναι αρνός, άλλο είναι ισιωτικός. Υπάρχουν περιοχές που έχουν μια διαφορετική δυναμικότητα επισκεψιμότητος και από μεγαλύτερη μαζικότητα και λιγότερο, αλλά εμείς θέλουμε στο τέλος της ημέρας 33 εκατομμύρια τουρίστες που φεύγουν να έχουν πιει καλό ελληνικό κρασί και το εννοώ, σκεφτείτε τι πίνουνε, και να γίνουν, αυτό λέμε, και να γίνουν πρεσβευτές αυτού του κρασί, πρεσβευτές του κρασί μας στο εξωτερικό, γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε. Το τελευταίο. Ένα. Λοιπόν, όταν είσαι, κάνε εικόνα να είσαι στη Γερμανία. Στη Γερμανία, χειμώνα με το κρύο και να πηγαίνεις στο ράφι να διαλέξεις ένα κρασί και να σου έρθει τι ωραία που πέρασες στην Εμέα, τι ωραία που πέρασες και να τραβήξεις ένα ελληνικό κρασί. Αυτό μας ενδιαφέρει. Φεύγοντας από τα ενοπεία μας, να έχουμε προβάλει, προωθήσει και να έχουμε κάνει φίλους στο ελληνικό κρασί και στον τουρισμό να ξανάρθουμε. Κυρία Παπαδοπούλου, θα το πετύχουμε αυτό? Από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Και εξαρτάται από όλες αυτές τις συνέργειες. Δεν μπορεί τα μεγάλα ξενοδοχεία να σερβίρουν ανώνυμα κρασιά. Δεν λέω ότι είναι κακά. Το χύμα πια έχει περάσει σε μια άλλη εποχή. Δεν είναι τα πετρέλαια. Αλλά είναι ανώνυμο. Θέλουμε επώνυμο κρασί, ακόμα και αν είναι σε ασκό. Εγώ θέλω ασκό με Ρόπης Παπαδοπούλου από τη Βιωτία και να μου το λένε. Θέλω να πίνουν κρασί. Έλεγε ο Στέλιος Οφιλόπουλος, ένας φίλος που ήταν στο Wine in Moderation. Κλείσουμε. Μη μου μιλάς για εξαγωγές, μίλα μου για καλοκαίρια. Καλοκαίρι λοιπόν. Πολύ ωραία. Σήμερα. Κρατήστε το για το Στέλιο αυτό. Το χρησιμοποιώ πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Για όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ, τώρα μετά που θα φάμε το μεσημέρι, ψάχνουμε για wine list και ψάχνουμε και για γενέστερη. Δεν ξέρω. Να τη σημειώσετε, να μου να τη πείτε και εμένα, να κάνω. Ήθελε ο Αντιπεριφερειάρχης να κάνει ένα σχόλιο. Δεν ξέρω. Αλλά δεσμευόμαστε και ως Γενική Γραμματεία ότι θα γίνει κάποιο workshop να δούμε πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Είμαστε σίγουροι ότι το κομμάτι έχουμε συνεργάτε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, απλώς δεν ξέρω αν ακούγεστε έτσι και αλλιώς γιατί δεν έχετε μικρόφωνο. Να σας συγχαρώ για την εκδήλωση. Βεβαίως ο ενοτουρισμός είναι μία μορφή λίγο σύντομα, γιατί θα τουρισμού, όπου μπορεί να ξεκλειδώσει σοβαρές αναπτυξιακές δυνατότητες και να προσδώσει προστέμενη αξία. Όσον αφορά την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ήθελα να σας ενημερώσω για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι είμαστε η μόνη περιφέρεια, η πρώτη μάλλον περιφέρεια στην Ελλάδα, όπου κάναμε πρόγραμμα προβολής σε τρίτες χώρες κρασιών, ΠΟΠΓΕ, στηρίζοντας στην πράξη την εξωστρέφεια και την τοπική επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, όσον αφορά τα εινοξένια, είμαστε πάλι η περιφέρεια που στηρίζει τέτοιες δράσεις και πάντα
οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Σας ευχαριστώ. Και οι Έλληνες να πίνουν κρασί. Και συμφωνώ. Εσείς πήρετε κρασί. Καμία εξαγωγή δεν έχει. Το πρώτο, ωραία. Και μάλιστα και τοπικά. Ωραία, εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ. Θα καλά.